Δύο νεαροί τρέχουν από το ανατολικό προς το δυτικό Βερολίνο. Για να περάσουν στη Δύση πρέπει να σκαρφαλώσουν στον τοίχο. Η ίδια η κυβέρνησή τους για να τους εμποδίσει τους πυροβολεί. Τον Αύγουστο του 1961, ένα τείχος κτίζεται που χωρίζει τους λαούς του Ανατολικού και του Δυτικού Βερολίνου. Οι Ανατολικογερμανοί θα κάνουν το παν για να ελευθερωθούν. Θα κρυφτούν σε αυτοκίνητα, ακόμα και σε φορτηγά, για να περάσουν από τα σημεία ελέγχου. Θα κολυμπήσουν σε παγωμένα κανάλια και ποτάμια. Θα επιχειρήσουν ακόμα και αερομεταφορά δραπέτη πάνω από το τείχος. Το εμπόδιο που παρακίνησε αυτή τη γενναία και εφευρετική συμπεριφορά κτίστηκε μέσα στο Βερολίνο. Δύο τείχοι που περιελάμβαναν μια ζώνη τελείως απογυμνωμένη, τη λουρίδα του θανάτου. Και όποιος βρισκόταν εκεί, τον πυροβολούσαν. Το πρώτο θύμα είναι ο Γκούντερ Λίφτιν. Πεθαίνει 11 μέρες μετά το διαμερισμό της πόλης. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ούτε μια του φεκιά δεν είχε πέσει στο τείχος του Βερολίνου. Η πολιτική του να σκοτώνουν με πυροβολισμούς ξεκίνησε με το θάνατο του αδελφού μου. Και άλλοι, πολύ περισσότεροι, πέθαναν πριν να γκρεμιστεί το τείχος. Η λωρίδα του θανάτου διέσχιζε την πόλη για 45 χιλιόμετρα. Πάνω από 300 πύργοι παρακολουθούσαν επί 24 ώρου βάσεως το τείχος. Το τείχος συνεχώς εμπλουτιζότανε με νέα εμπόδια για να δυσκολεύονται περισσότερο οι δραπέτες. Σήμερα το τείχος του Βερολίνου έχει τελείως εξαφανιστεί. Το μόνο που έχει μείνει είναι μια γραμμή από στρογγυλές πλάκες για να θυμίζουν την ύπαρξή του. Ο Κρίστοφερ Χίλτον είναι ένας Βρετανός συγγραφέας που μελέτησε την επίδραση του τείχους από τότε που το πρωτοείδε το 1970. Ανελιπώς επιστρέφει στο Βερολίνο να συνεχίσει τη μελέτη του για αυτό το ασυνήθιστο επεισόδιο της ιστορίας. Το ακριβές σημείο όπου ο κομμουνισμός και ο καπιταλισμός συγκρούονταν ο ένας με τον άλλον σαν τεκτονικές πλάκες ήταν μια άσπρη γραμμή στη μέση του δρόμου, στο σημείο ελέγχου Τσάρλι, που τραβήχτηκε από το φύλακα συνόρων που λεγόταν Χάγκεν Κοχ. Το 1961, ο Χάγκεν Κοχ βοήθησε να κτιστεί το τείχος. Σήμερα, συλλέγει ό,τι βρίσκει από το τείχος, ακόμα και την τελευταία σφραγίδα των διαβατηρίων που χρησιμοποιήθηκε από την Ανατολική Γερμανία το 1989. Το τείχος χώρισε το Βερολίνο σε δύο εχθρικούς κόσμους, τον Ανατολικό και τον Δυτικό. Αλλά πώς? Η απάντηση βρίσκεται στις τελευταίες μέρες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ευρώπη 1945. Ο Σοβιετικός Ερυθρός Στρατός επιτέθηκε στη Γερμανία από τα Ανατολικά, ενώ οι Αμερικανικές, οι Βρετανικές και οι Γαλλικές δυνάμεις από τα Δυτικά. Το Βερολίνο περικυκλώθηκε από τον Ερυθρό Στρατό. Οι Σοβιετικοί όρμησαν στο κέντρο του Βερολίνου. Ο πόλεμος στην Ευρώπη τελείωσε με την ανάρτηση της κόκκινης σημαίας στο κτίριο της Γερμανικής Βουλής στο κέντρο του Βερολίνου. Οι νικήτριες δυνάμεις μοίρασαν την ιτημένη Γερμανία σε 4 μέρη όπου διοικούσαν οι ένοπλες δυνάμεις τους. Ο Αμερικανικός, ο Βρετανικός και Γαλλικός τομέας εξελίχθηκαν στη Δυτική Γερμανία και η Σοβιετική ζώνη σε μια ξεχωριστή και εχθρική Γερμανία.
Μια περιοχή 144 χιλιόμετρων μέσα στο Βερολίνο βρέθηκε να είναι στην επικράτεια της Ανατολικής Γερμανίας. Πριν να χτιστεί το τείχος, το Βερολίνο είχε μοιραστεί σε 4 τομείς, οι 3 υπό την κατοχή των Δυτικών Δυνάμεων και ο ένας υπό την κατοχή των Σοβιετικών. Το Βερολίνο, λίγο πολύ μέχρι το 1961, παρέμεινε μια αδιάσπαστη πόλη, αν και χωρισμένη με θεωρητικές γραμμές, όπου οι Σοβιετικοί και οι Ανατολικογερμανοί διοικούν τη μια πλευρά και οι Δυτικοί διοικούν την άλλη πλευρά. Ο υπόγειος σιδηρόδρομος ήταν συνδεδεμένος. Οι λεωφοριακές γραμμές ήταν συνδεδεμένες. Οι τηλεφωνικές γραμμές ήταν συνδεδεμένες. Οι υπόνομοι ήταν συνδεδεμένοι. Οι γραμμές τρένων ήταν και αυτές συνδεδεμένες. Ήταν μια αδιάσπαστη πόλη και ήταν αδιανόητο ότι μπορούσε να διαμελιστεί. Η πλούσια Δύση επιδοτούσε το Δυτικό Βερολίνο. Το Ανατολικό Βερολίνο έπρεπε να πληρώσει στους Σοβιετικούς αποζημιώσεις πολέμου και γι' αυτό ήταν φτωχό. Επομένως, τα δύο βιωτικά επίπεδα ήταν τελείως διαφορετικά στις δύο πλευρές του ίδιου δρόμου. Σαν αποτέλεσμα αυτού, οι Ανατολικογερμανοί άρχισαν απλά να περνάνε απέναντι και να μεταναστεύουν στη Δύση, που χρειαζόταν τους ειδικευμένους Ανατολικογερμανούς εργάτες. Για να σταματήσει η αιμορραγία από τους ίδιους τους πολίτες της, η κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας απαγόρευσε την έξοδο από τη Δύση. Την Κυριακή της 13ης Αυγούστου του 1961 παρατάχθηκε ο στρατός. Στεκόντουσαν στην κυριολεξία όμο με όμο, χωρίζοντας την πόλη. Ο κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει ότι αυτός θα ήταν ένας μόνιμος διαμελισμός της πόλης και ότι πραγματικά δεν θα μπορούσαν να περάσουν απέναντι στον δρόμο για να δουν τη μητέρα τους πια. Χρειάστηκαν μερικές εβδομάδες για να κτιστεί ένα τείχος που διέσχιζε το Βερολίνο. Μέχρι τότε, το τείχος αποτελείται από σειρματοπλέγματα. Άνθρωποι που αντιμετώπιζαν τα σειρματοπλέγματα κατάφερναν να δραπετεύσουν. Ένα μικρό διαμέρισμα στο Βερολίνο φιλοξενεί μια εντυπωσιακή συλλογή πληροφοριών για το τείχος. Είναι το αρχείο του Χάγκεν Κοχ. Δίνει μια πραγματικά λεπτομερή και βαθιά γνώση τη συμπεριφορά του καθεστώτος της Ανατολικής Γερμανίας ως προς το τείχος. Ο Χάγκεν θυμάται πώς του δόθηκαν οι εντολές να επιτηρεί τη νέα εγκατάσταση των συνόρων. Ήμουν 21 ετών και ανήκα στους συνοριακούς φύλακες. Στις 15 Αυγούστου διέσχισα την πόλη με ένα χάρτη, καταγράφοντας τα πάντα. Το απόγευμα έφτασα στο σημείο ελέγχου Τσάρλι. Στη δυτική πλευρά ο κόσμος διαμαρτυρόταν και έριχνε πέτρες και μπουκάλια. Έτσι με διέταξαν να μπογιατίσω μια χοντρή άσπρη γραμμή κατά μήκος του δρόμου στο σημείο ελέγχου Τσάρλι, υποδεικνύοντας στους δυτικούς ότι μπορείτε να πάτε μέχρι εκεί, αλλά όχι παραπέρα. Τότε πίστευα ότι το τείχος ήταν κάτι καλό και ότι θα εμπόδιζα τη χώρα μου να συρθεί στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καθώς οι Δυτικοβερολινέζοι συνειδητοποίησαν ότι η πόλη τους είχε κοπεί στα δύο σε μια νύχτα, αυξήθηκε η ένταση και η βία. Στις πρώτες μέρες του τείχους υπήρχαν μερικά αδύνατα σημεία. Υπήρχε ακόμα και ένα διαμέρισμα στην Bernauer Straße, όπου κάποιος περνούσε από την προστινή πόρτα από την Ανατολή και μπορούσε να πηδήξει από το παράθυρο στη Δύση. Οι Βερολινέζοι της Ανατολικής πλευράς που είχαν διαμερίσματα κατά μήκος του τείχους, όταν δίνουν διαταγή να μετακομίσουν στο εσωτερικό, παίρνουν το μεγάλο ρίσκο. Ενώ ένας Ανατολικογερμανός φρουρός προσπαθεί να τη σύρει πίσω στη φυλακή, οι Δυτικοβερολινέζοι την οδηγούν σε ένα απειροσβεστικό δίχτυ και στην ελευθερία. Ακόμα και από τα επικίνδυνα παράθυρα του 4ου και 5ου ορόφου, από όποιο άνοιγμα και αν βρούνε, πετάνε. Η γυναίκα πέφτει σε ένα δίχτυ που το κρατάνε πανέτοιμοι πυροσβέστες. Και καθώς το πλήθος παρακολουθεί με υπερένταση, το ίδιο κάνει και ο άνδρας της. Αλλά πρώτα πετάει μερικά πολύτιμα αντικείμενα. Αποφασισμένοι να προστατεύσουν το λαό τους από τέτοιους πειρασμούς, οι Ανατολικογερμανοί κατεδαφίζουν τα σπίτια και τα κτίρια που βρίσκονται κατά μήκος των συνόρων. Τα παράθυρα της Bernauer Straße κτίστηκαν με τούβλα. Σύντομα και αυτό θα γκρεμιζόταν. Το πρώτο χοντροκομμένο κτισμένο τείχος ήταν περίπου 2 μέτρα. Πύργοι παρατηρητήρια
τώρα υψώνονταν στο Ανατολικό Βερολίνο. Η ιδέα ήταν να μην μπορεί να κουνηθεί κανείς χωρίς να τον δουν οι συνοριακοί φρουροί. Ακόμα και τα παιδιά του σχολείου προσπαθούσαν να δραπετεύσουν, καθώς έβλεπαν το τείχος να γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Ένα από αυτά ήταν ο Φάλκο Ουέρκεντιν. Όταν κτίστηκε το τείχος, ήμουν 17 χρονών. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη, ένας εφιάλτης, όταν άκουσα στο ραδιόφωνο στο Ανατολικό Βερολίνο την Κυριακή 13 Αυγούστου αυτή την τρομερή ανακοίνωση. Από εκείνη τη μέρα μόνο μια σκέψη με απασχολούσε. Και αυτή ήταν η σκέψη της απόδρασης. Ο Φάλκο και ένας νεαρός φίλος προσεκτικά επέλεξαν το χρόνο και τον τόπο και ξεκίνησαν προς το τείχος. Ένας συνοριακός φρουρός πέρασε τόσο κοντά που θα μπορούσε να είχε δει τα παιδιά. Αλλά ένας στρατιώτης που ήταν μόνος του μπορούσε να κάνει τα στραβά μάτια. Αν ήταν μαζί με άλλο στρατιώτη, μπορούσε να μην εμπιστευόταν τον συνάδελφό του και να μην έκανε πως κοιτάει από την άλλη πλευρά. Μετά από 20 λεπτά, τα παιδιά είχαν φτάσει σε ένα φράκτη. Σε μια απόσταση 6 με 7 μέτρα ήταν το τείχος. Είχε ύψος περίπου 2 μέτρα. Ο Φάλκο βοήθησε τον κοντύτερο φίλο του και μετά έπεσε και αυτό στη δύση. Είχα ένα υπέροχο συνέστημα ανακούφισης και ευτυχίας. Όταν παρουσιαστήκαμε σε ένα αστυνομικό τμήμα της Δυτικής Γερμανίας, μου πρόσφεραν ένα Peter Stuyvesant, ένα τσιγάρο που διαφημιζόταν με το σλόγγαν «Το άρωμα ενός υπέροχου ελεύθερου κόσμου». Πράγματι, ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Το τείχος λοιπόν δεν ήταν απόρθητο. Οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας ανταποκρίθηκαν με βάναυσο τρόπο. Αυτά τα έγγραφα δείχνουν πως η κάθε προσπάθεια απόδρασης αναλυόταν λεπτομερώς. Βρέθηκε ότι οι αποδράσεις αυξάνονταν και έτσι αποφασίστηκε η χρήση όπλων για την καταπολέμησή τους. Και έτσι αρχίσαμε να πυροβολούμε τους δραπέτες. Και αυτή είναι μια αναφορά που καταγράφει τα όπλα που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια προσπαθειών απόδρασης από τις 13 ως τις 31 Αυγούστου. Καταγράφει ότι υπήρχαν τρεις προειδοποιητικές βολές, ένας πυροβολισμός στο στόχο και το αποτέλεσμα ένας νεκρός, ο Γκούντερ Λίφτιν. Προσπάθησε να το σκάσει από ένα κανάλι. Εδώ είναι η γέφυρα του σιδηροδρόμου, όπου ήταν τοποθετημένη η φρουρή. Αυτή είναι η διαδρομή απόδρασης του Λίφτιν και περίπου από 12 μέτρα μακριά ξεκίνησαν οι θανατηφόροι πυροβολισμοί. Ο Γκούντερ Λίφτιν δεν ήξερε ότι οι φρουροί είχαν διαταχθεί να πυροβολήσουν. Ο αδελφός του Γιούργενς επισκέπτεται τον τόπο του θανάτου του Γκούντερ. Ο Γκούντερ ήταν ο πρώτος δραπέτης που πυροβολήθηκε όταν προσπαθούσε να διαφύγει προς το Δυτικό Βερολίνο, διασχίζοντας το κανάλι. Όταν ο αδελφός μου έφτασε στην όχθη του καναλιού από την αριστερή πλευρά, οι συνοριακοί φρουροί του φώναξαν να σταματήσει. Αλλιώς θα πυροβολούσαν. Έκπληκτος ο αδελφός μου βούτυξε στο νερό και οι φρουροί άνοιξαν πυρ. Σταμάτησε να κολυμπά. Προσπάθησε να βουτήξει μια-δυο φορές κάτω από το νερό, αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι, σήκωσε τα χέρια του ψηλά και τον πυροβόλησαν στο λαιμό. Η κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας δεν μας είπε ότι ο αδελφός μου είχε σκοτωθεί. Το είδαμε στην τηλεόραση της Δυτικής Γερμανίας. Ανήγγειλαν ότι ο πρώτος άνθρωπος σκοτώθηκε στο τείχος και ότι το όνομά του ήταν Γκούντερ Λίφτιν. Την επομένη πήγα στο γραφείο του ανακριτή για να δω αν αυτά που αναγγέλθηκαν από τη τηλεόραση της Δυτικής Γερμανίας ήταν αλήθεια. Μου αρνήθηκαν να δω τον αδελφό μου και να τον αναγνωρίσω. Επέμεναν ότι το φέρετρο έπρεπε να μείνει σφραγισμένο για την κηδεία.
Στην κηδεία του, στο τέλος Αυγούστου, κατόρθωσα να πάω στο υπόγειο του μικρού παρεκκλησιού, όπου είχαν το πτώμα, και έσπασα το φέρετρο με ένα μοχλό. Ήθελα να δω αν ο αδελφός μου είχε χτυπηθεί τόσο άσχημα που να μην ήταν αναγνωρίσιμος. Ο αδελφός μου ήταν στο φέρετρο με ένα ελαστικό επίδεσμο στο μάγουλο, από όπου είχε βγει η σφαίρα, και με μια πληγή στο λαιμό. Του έβαλα μερικά λουλούδια στα χέρια του, έκλεισε το φέρετρό του και έγινε η κηδεία. Ο θάνατος του Γκούντερ Λίφτινγκ δεν έγινε ευρύτερα γνωστός, αλλά λίγους μήνες μετά, ένας άλλος του φεκισμός θα γινόταν κάτω από το βλέμμα της παγκόσμιας δημοσιότητας. Το θύμα ήταν ένας έφηβος που λεγόταν Πίτερ Φρέχτερ. Ήταν μια καθοριστική στιγμή, όπου δύο νεαροί από το Ανατολικό Βερολίνο απεφάσισαν να περάσουν απέναντι, πολύ κοντά από το σημείο ελέγχου του Τσάρλι. Ο ένας πέρασε απέναντι και ο άλλος πυροβολήθηκε στο τείχος. Ήταν ο νεαρός Πίτερ Φρέχτερ και τον άφησαν να πεθάνει από την αιμορραγία. Ο πολιτισμένος κόσμος φωνάζει έσχος όταν η Ανατολική Γερμανία πυροβόλησε ένα νεαρό δραπέτη και μετά τον άφησε να πεθάνει. Απομάκρυναν το πτώμα του, αλλά δεν θα μπορέσουν ποτέ να τον απομακρύνουν σαν σύμβολο από τους εξαγριωμένους Γερμανούς. Ξέσπασαν την οργή τους πάνω σε αυτοκίνητα που μετέφεραν Ρώσους στρατιώτες ενός Σοβιετικού Μνημείου Πολέμου και στράφηκαν προς την καμπάνα της Ελευθερίας του Δυτικού Βερολίνου να ηχήσει την ενότητά τους σαν λαό. Επειδή ήταν τόσο κοντά στο σημείο ελέγχου του Τσάρλι, οι αστυνομικοί του Δυτικού Βερολίνου και οι Αμερικανοί στρατιώτες εμφανίστηκαν. Βέβαια, δεν τους επιτρεπόταν να περάσουν στον Ανατολικό τομέα, ούτε να πηδήξουν το τείχος. Κι έτσι, αυτό που προσπάθησαν να κάνουν ήταν να του ρίξουν κουτιά πρώτων βοηθειών, καθώς βρισκόταν ξαπλωμένος στο έδαφος. Οι συνοριακοί φρουροί της Ανατολικής Γερμανίας φοβόντουσαν να πάνε κοντά στο Φρέχτερ, μήπως τους πυροβολήσουν οι Δυτικοί. Τον άφησαν εκεί 30 με 40 λεπτά. Ψιθύριζε συνέχεια, γιατί δεν με βοηθάτε. Και κανείς δεν μπορούσε. Και αυτή ήταν η στιγμή που όλοι μάθανε την αλήθεια για το τείχος. Ο αρχηγός της Ανατολικής Γερμανίας, ο Όλτερ Ούλμπριχτ, αντιμετώπιζε τώρα ένα πρόβλημα. Η εκτέλεση του Πίτερ Φρέχτερ δεν μπορούσε να καλυφθεί. Και έτσι ο Ούλμπριχτ αποφάσισε να την πανηγυρίσει. Ο θάνατος του Πίτερ Φρέχτερ δίνει όνομα και προσωποποιεί πλέον τα θύματα του τείχους. Ο θάνατος του Φρέχτερ ακούστηκε παγκόσμια. Αυτό στιγμάτισε τους συνοριακούς φρουρούς. Έτσι, το φθινόπωρο του 1962, ο αρχηγός της Ανατολικής Γερμανίας, ο Όλτερ Ούλμπριχτ, παρουσιάζει αυτή τη σημαία προς τιμή του 33ου Συνοριακού Συντάγματος για να τους επιβραβεύσει για το θάνατο του Πίτερ Φρέχτερ. Για να ηρεμήσει την ταραχή των φρουρών, ο Ούλμπριχτ έχει απεικονίσει σε αυτή την αναμνηστική σημαία το ίδιο του το πορτρέτο. Αυτός ήταν ο τρόπος για να κατηχήσει τους φρουρούς να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα όπλα τους στο τείχος για να σταματούν τους δραπέτες. Κάθε συνοριακός φρουρός έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτή την πραγματικότητα. Ο Ρόλαντ παρακολουθούσε τα σύνορα από ένα πύργο σαν κι αυτόν. Ήταν στα 19 του ένας συνοριακός φρουρός. Η αποστολή ήταν ή να εχμαλωτήσεις ή να σκοτώσεις. Όλοι το γνώριζαν καλά αυτό. Αλλά τι μπορούσε να κάνει κανείς. Αν έπρεπε θα πυροβολούσα. Έτσι μας είχαν εκπαιδεύσει. Είχαμε μάθει ότι αυτοί που ήθελαν να δραπετεύσουν ήταν εγκληματίες. Ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μας. Όταν γυρίζαμε στο στρατό να λέγαμε, δόξα τω Θεώ, δεν χρειάστηκε να πυροβολήσω. Ή δόξα τω Θεώ, δεν συνέβη κάτι στο τομέα μου. Οι συνοριακοί φρουροί δεν ήθελαν να αναγκάζονται να πυροβολούν και άρχισαν να σκέπτονται τι άλλο μπορώ να προσθέσω στο τείχος. Συστήματα συναγερμού, τηλεφωνικές εγκαταστάσεις και δημόσιες ανακοινώσεις στο κοινό. Ήταν όλες ιδέες που αναπτύχθηκαν από τους φρουρούς και οι οποίες παρουσιάζονται στον Υπουργό Άμυνας. Τις κοίταζε και αποφάσιζε. Ωραία, μπορούμε να το κάνουμε αυτό ή όχι, δεν θα το κάνουμε αυτό.
Το κτίριο αναπτύχθηκε γρήγορα. Πολλά κτίρια που βρίσκονταν δίπλα του κατεδαφίστηκαν. Και το τείχος οχυρώθηκε με ένα φράχτη περίπου 45 μέτρα απόσταση από αυτό. Η μεταξύ τους περιοχή ονομάστηκε η Λωρίδα του Θανάτου. Μερικά ανοίγματα στο τείχος επέτρεπαν σε περισσότερους ανθρώπους και αυτοκίνητα να περνούν από το ένα μισό στο άλλο μισό της πόλης. Το σημείο ελέγχου Τσάρλι ήταν ένα συνοριακό πέρασμα υπό αμερικανικό έλεγχο. Σήμερα στην τοποθεσία του σημείου ελέγχου Τσάρλι υπάρχει ένα μουσείο που καταγράφει την παράξενη ιστορία του τείχους. Φυλάγεται ακόμα και η πρωτότυπη λευκή γραμμή που χώριζε το Ανατολικό και το Δυτικό Βερολίνο και τραβήχτηκε από το Χάγκεν Κόχ. Όπως και μερικοί έξυπνοι μηχανισμοί απόδρασης. Όσο το τείχος γινόταν πιο σύνθετο, τόσο μεγαλύτερη επινοητικότητα χρειαζόταν για να περάσεις απέναντι. Μερικοί μετέτρεπαν μια Ιζέτα, ένα μικρό τρίτροχο ιταλικό αυτοκινητάκι, μετατρέποντας τη μηχανή, μικραίνοντας αρκετά και τη δεξαμενή καυσίμων, τόσο που μόλις να χωρέσει έναν άνθρωπο. Επειδή ήταν τόσο μικρό και περιορισμένο, οι ανατολικογερμανοί συνοριακοί φύλακες το άφηναν να περάσει, γιατί ήταν πράγματι απίθανο να κρυφτεί άνθρωπος μέσα. Κι όμως έκαναν λάθος, γιατί είχε χρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Για να αποφύγουν τελείως τους φρουρούς, μια ομάδα μαθητών άρχισε να σκάβει ένα τούνελ κάτω από τη Λωρίδα του Θανάτου. Δεν ήταν εύκολη δουλειά, όπως μας λέει ο οργανωτής Χάσο Χέρσελ. Ήταν πράγματι πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί το τούνελ απαιτεί κάποιο συγκεκριμένο βάθος. Πρέπει να περάσει κάτω από τα θεμέλια των κτηρίων και του συστήματος αποχέτευσης, δηλαδή σε 3,5 με 5,5 μέτρα βάθος. Αυτό μπορούσε να γίνει μόνο με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων. Περίπου 48 άνθρωποι δούλεψαν για το τούνελ. Υπήρχε ένας πυρήνας περίπου 12 ανθρώπων, αλλά πάντα είχαμε και την υποστήριξη άλλων μαθητών. Σκάφτηκαν αρκετά τούνελ. Το να σκάψεις ένα τούνελ ήταν τόσο μεγάλο εγχείρημα που κάποιοι είχαν ειδικευθεί στο να μαζεύουν λεφτά, όπως ο Ούλφαν Κρόκρου, που άρχισε τη χρηματοδότηση ερχόμενος σε επαφή με ένα Υπουργείο της Δυτικής Γερμανίας. Μπορούσα να συνεισφέρω 30.000 μάρκα και αυτά τα χρήματα τα βρήκα από το Υπουργείο της Οικογένειας και των Προσφύγων. Μετά, χρειαστήκαμε χρήματα για τεχνικά θέματα, όπως για γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος. Χρειαζόντουσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες. Χρειαζόντουσαν αστυνομική φακή, φορητά, ραδιοτηλέφωνα και άλλα. Το τούνελ είχε ύψος 1 μέτρο και πλάτος 2 μέτρα. Οι μαθητές ζούσαν εκεί, στο τούνελ, για μια εβδομάδα ή και για 10 μέρες. Και κοιμώντουσαν εκεί, έτρωγαν εκεί και δούλευαν εκεί. Είχαν τοποθετήσει φύλακες επαγρύπνησης και τα πηγενέλα ήταν πολύ μειωμένα για να μην εγείρουν υποψίες. Το τούνελ έμεινε ανοιχτό για 2 νύχτες και τουλάχιστον 57 άτομα το πέρασαν και γι' αυτό ονομάστηκε Τούνελ 57. Όλα τα τούνελ κάτω από το τείχος ακολουθούσαν το ίδιο σχέδιο. Ξεκινούσε το σκάψιμο από το Δυτικό Βερολίνο προς το Ανατολικό, γιατί κανείς δεν μπορούσε να κρατήσει μυστικό για πολύ το τούνελ στην τόσο πολύ καλά φρουρούμενη περιοχή της Ανατολικής Γερμανίας. Και μετά το σκάψιμο της αρχικής τρύπας, κατευθύνονταν προς τα πάνω, ώστε να βγάζουν ευκολότερα το χώμα κατηφορικά. Ο Χάσο Χέρσελ δούλεψε στο τούνελ 29. Ξεκινήσαμε το σκάψιμο από τη δυτική πλευρά κάτω από ένα παλιό εργοστάσιο. Τα υπόγεια ήταν μεγάλα και δεν χρησιμοποιούνταν πλέον. Υπήρχε μόνο μια είσοδος. Ο ιδιοκτήτης μας παρέδωσε τα κλειδιά και είπε: «Προχωρήστε, παιδιά. Εγώ δεν ξέρω τίποτα». Όταν ξεκινήσαμε το τούνελ, συναντήσαμε πολλές μικρές δυσκολίες, όπως το άδειασμα των χαλασμάτων, καθώς και με την παροχή του αέρα. Αλλά όσο προχωρούσαμε, τόσο χειροτέρευαν τα πράγματα. Τα προβλήματα πολλαπλασιάζονταν. Για να έχουμε αρκετό αέρα, αγοράσαμε μια αντλία και αντλούσαμε τον αέρα από το εξωτερικό μέσα από σωλήνες. Ο κάθε σωλήνας είχε μήκος 1 μέτρο και ενώναμε τον ένα με τον άλλον καθώς προχωρούσαμε. Οι σωλήνες είχαν χορηγηθεί από την τηλεόραση του NBC με αντάλλαγμα τα δικαιώματα μετάδοσης. Το τούνελ χρειαζόταν μια σταθερή παροχή οξυγόνου. Είχε μήκος πάνω από 120 μέτρα. Θα χρειαζόταν σκάψιμο 6 μηνών. Καθώς έσκαβαν, έπεφταν πάνω σε υδραγωγεία και πλημμύριζε το τούνελ.
ακόμα και μετά την απορρόφηση, χρειαζόντουσαν αρκετές εβδομάδες για να στεγνώσει το νερό. Μετά ξανάρχιζε η δουλειά. Πάντα παραμόνευε ο φόβος μήπως ανακαλυφθεί το τούνελ από τους συνοριακούς φύλακες και το καταστρέψουν. Ξέραμε ότι είχαν μικρά δακρυγόνα κεριά. Δένανε 40 κεριά μαζί και τα πετάγανε μέσα. Έμοιαζαν με χειρομοβίδα. Αν έσκαγε δίπλα σου, πάθανες μεγάλη ζημιά. Το τούνελ περνούσε μέσα από την αυλή αυτού του κτηρίου. Οι συνοριακοί φρουροί δεν είχαν επέμβει και οι δραπέτες άρχισαν να εμφανίζονται στη δύση. 29 άνθρωποι πέρασαν, έρποντας από το τούνελ προς την ελευθερία. Το πιο σημαντικό πράγμα για μένα ήταν η αδελφή μου, ο κουνιάδος μου και η ανιψιά μου, που τότε ήταν ενός χρόνου. Είχα υποσχεθεί ότι θα κάνω τα πάντα για να τους περάσω απέναντι. Μόλις οι συγγενείς και οι φίλοι αυτών που έσκαψαν το τούνελ πέρασαν απέναντι, το τούνελ 29 σφραγίστηκε. Αλλά καθώς οι τελευταίοι έβγαιναν προς την ελευθερία, η γερμανική κυβέρνηση ανέπτυσε νέες μηχανές για να εντοπίζουν τα τούνελ κάτω από το τείχος. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1960, κάτω από την οδό Bernauer Straße, υπήρχε τούνελ. Και αυτά τα έγγραφα περιέχουν τη διαταγή να βρεθεί μηχανισμός για τα τούνελ, ικανός να εντοπίσει τρύπες και σπηλιές στο έδαφος. Τέτοιες μηχανές δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Το σκάψιμο των τούνελ σταμάτησε στο μέσο της δεκαετίας του 60, γιατί η λωρίδα θανάτου όλο και διευρυνόταν. Έτσι, έπρεπε να σκάβουν συνεχώς μακρύτερα τούνελ. Από το 1965 περίπου, η οχύρωση του τείχους πήρε μονιμότερη μορφή. Δίπλα στη μόλις διευρυνθήσα λωρίδα του θανάτου, ένας τείχος από ενισχυμένο σκυρόδεμα αντικατέστησε το παλιό φράγμα. Ένα νέο ηλεκτροφόρο σύρμα ειδοποιούσε τους φρουρούς για την προσπάθεια απόδρασης. Παγίδες για τα οχήματα είχαν εγκατασταθεί και οι ξύλινοι πύργοι αντικαταστάθηκαν από τσιμεντένιους, που ο καθένας είχε οπτικό πεδίο 360 μοιρών της λουρίδας του θανάτου. Έτσι, ώστε οι φρουροί να μπορέσουν να ορμήσουν αμέσως την τοποθεσία της προσπάθειας απόδρασης, ενώ περίπολοι στο δρόμο διέσχιζαν όλο το μήκος του τείχους. Μια στρώση από άμμο πρόδιδε τα ίχνη των δραπετών. Ένα χαντάκι που εμπόδιζε τα οχήματα υπήρχε στο δυτικό τείχος, που τον είχαν υπερυψώσει και είχαν τοποθετηθεί σωλήνες στην κορυφή του, από τις οποίες ήταν δύσκολο να πιαστείς. Προβολής έφεγαν το τείχος, που όχι μόνο χώριζε την πόλη, αλλά επίσης περιέβαλε το Δυτικό Βερολίνο σε μια απόσταση 160 χιλιόμετρων, αποκόβοντάς το από το Ανατολικό Βερολίνο. Ο Χάρτμουντ Ρίχτερ γεννήθηκε στην Ανατολική Γερμανία το 1948. Οι δάσκαλοι μας έλεγαν ότι οι εργάτες και οι αγρότες έκτισαν το κράτος και ότι είναι το καλύτερο γερμανικό κράτος και έθνος. Σαν παιδί ο Χέλμουντ κατηχήθηκε για τα καλά από το καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας. Αλλά σήμερα, στο μνημείο για το τείχος, διδάσκει στα νεαρά παιδιά μια τελείως διαφορετική ιστορία. Ο Χέλμουντ γρήγορα ανακάλυψε ότι το τείχος δεν είχε κτιστεί για να αμυνθεί από τη Δυτική Γερμανία, όπως το είπαν οι δάσκαλοι του, αλλά για να κρατήσει τους Ανατολικογερμανούς μέσα. Ήταν και το θέμα της μουσικής. Μου άρεσε να ακούω τους Beatles, τους Rolling Stones, τους Beach Boys και επίσης μου άρεσαν τα μακριά μαλλιά, καταλαβαίνετε. Αποφασισμένος να δραπετεύσει, ο Χάρμουντ αποφάσισε να περάσει τα σύνορα από εκεί που δεν υπήρχε το τείχος, εκεί που περνούσε ένα κανάλι μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου. Έπρεπε να κολυμπήσει 900 μέτρα. Θα του έπαιρνε 4 ώρες.
Ο Χάρτμουντ κινδύνευσε να αποκαλυφθεί όταν συνάντησε ένα υποβρύχιο φράγμα, το οποίο έπρεπε να υπερπηδήσει. Κατόρθωσε να μην γίνει αντιληπτός. Δεν με είδαν. Κολύμπησα προς την αριστερή πλευρά της όχθης και διαβάζω. Εγκαταλείπεται τον αμερικανικό τομέα. Κινήθηκα προς το σημείο ελέγχου. 80 μέτρα προς τα πίσω, είδα ένα αυτοκίνητο της Δυτικής Γερμανίας. Μια κυρία καθόταν μέσα και τη ρώτησα πού ήμουν και αν βρισκόμουν στο Δυτικό Βερολίνο. Με κοίταξε και μου είπε, «Βεβαίως και βρίσκεσαι στο Δυτικό Βερολίνο». Ήμουν πολύ ευτυχισμένος. Το ίδιο και η κυρία που με είδε εκεί. Όσο περνούσαν τα χρόνια, γινόταν κάπως πιο εύκολο για τους πολίτες της Δυτικής Γερμανίας να επισκέπτονται την Ανατολική Γερμανία. Με την κυκλοφορία να αυξάνεται μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας, οι φρουροί δεν μπορούσαν να ψάξουν όλα τα αμάξια. Τώρα, σαν Δυτικογερμανός ο Χάρτμουντ, μπορούσε να ταξιδέψει στο Ανατολικό Βερολίνο και να βγάλει λαθρέα έξω κόσμο. Δεν ήταν τόσο δύσκολο, αλλά δεν ήταν και εύκολο. Απλά δεν ήταν τόσο δύσκολο. Είχε πολύ μεγάλη σημασία για μένα να βοηθήσω τον κόσμο να δραπετεύσει από εκεί. Αλλά οι αρχές παρατήρησαν ότι κάθε φορά που ο Χάρτμουντ επισκεπτόταν την Ανατολική Γερμανία, εξαφανιζόταν και ένας Ανατολικογερμανός. Στο 13ο ταξίδι του, οι φρουροί τον περίμεναν. Ανακάλυψαν την αδελφή του Χάρτμουντ, κρυμμένη στο φορτηγό. Συνελήφθησαν και οι δύο. Ο Χάρτμουντ καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθριξη. Τον έστειλαν σε αυτή τη φυλακή του Βερολίνου. Οι Ανατολικογερμανοί είχαν σε μεγάλη εκτίμηση το Δυτικό Μάρκο σαν σκληρό νόμισμα και ανακάλυψαν έναν επικερδή τρόπο για να τα αποκτήσουν. Στην ουσία, να πουλούν τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να δραπετεύσουν και να πουλούν αυτούς που θα λέγαμε πολιτικούς κρατούμενους. Ανθρώπους που είχαν ζητήσει να εγκαταλείψουν την Ανατολική Γερμανία, απλά τους πουλούσαν στην κυβέρνηση της Δυτικής Γερμανίας. Μέχρι να λάβουν τα μετρητά τους, οι Ανατολικογερμανοί κρατούσαν τους φυλακισμένους τους. Η Δύση πλήρωσε λίτρα για 34.000 Ανατολικογερμανούς. Στην περίπτωση του Χάρτμουντ, ο λογαριασμός έφτασε τα 50.000 δολάρια. Εξαγόρασαν την ελευθερία μου τον Νοέμβριο του 1980. Είχα μείνει για 5 χρόνια και 7 μήνες στη φυλακή. Η κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας σφυριλατούσε στο εσωτερικό το μήνυμα ότι οι συνοριακοί φρουροί υπερασπιζόντουσαν την πατρίδα τους και τον σοσιαλισμό. Μια φορά το μήνα, οι στρατιώτες είχαμε μαθήματα πολιτικής αγωγής, όπου μαθαίναμε επακριβώς ότι ο εχθρός ήταν η Δυτική Γερμανία και το Δυτικό Βερολίνο. Οι εγκληματίες ζούσαν εκεί, με κύριο σκοπό να βλάψουν την Ανατολική Γερμανία. Αυτό ακούγαμε όλη μέρα. Αυτό μαθαίναμε. Και όλο το πιστεύαμε. Ήταν όλα για το μεγάλο αγώνα. Σε αυτό κατέληγαν τα πάντα. Καπιταλισμός εναντίον σοσιαλισμού. Κάποιοι νεαροί έκαναν περίπολο στο τείχος λίγα μέτρα πιο μακριά, αλλά σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε καθημερινή περιπολία στο τείχος για να υπενθυμίζει τα δικαιώματά του εκεί, όπως έκαναν και οι Ρώσοι, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Η παρουσία των στρατευμάτων, των κομμουνιστών και του ΝΑΤΟ σε απόσταση μερικών μέτρων έκαναν το Βερολίνο ένα σημείο τριβής κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η Ανατολική Γερμανία υποστήριζε ότι το τείχος εμπόδιζε την εισβολή από τη Δύση, αλλά το χαντάκι που εμπόδιζε τα αυτοκίνητα έδειχνε προς Ανατολάς, στην αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι, το 1975, η Ανατολική Γερμανία επένδυσε σε ένα καινούριο τείχος. Οι πύργοι ελέγχου αντικαταστάθηκαν με άλλους που δεν κουνιόντουσαν από τους δυνατούς ανέμους, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι τα εμπόδια για τα αυτοκίνητα μπορούσαν να αφαιρεθούν και το χαντάκι να γεμίσει. Και αυτό εξαιτίας του σχεδίου των νέων τμήματων του τείχους.
Κατασκευάστηκαν 45.000 νέα τμήματα. Το κάθε ένα από αυτά τα τμήματα στήχησε περίπου 150 δολάρια. Αυτό το νέο τείχος επέτρεψε στους φρουρούς να αφαιρέσουν το χαντάκι που εμπόδιζε τα αυτοκίνητα να περάσουν. Τα νέα τμήματα έκαναν την ίδια δουλειά με το χαντάκι, γιατί η γωνία κατασκευής εμπόδιζε τα οχήματα να διαπεράσουν το τείχος. Το κάθε προκατασκευασμένο τμήμα συνδέονταν με το άλλο, σχηματίζοντας το τείχος που συχνά ζωγράφησε με ζωηρά χρώματα η δυτική πλευρά. Fugenlose Wand vom Westen dann auch bunt gemalt worden. Στην ουσία το τείχος έγινε ένα τουριστικό θέαμα που κάποτε έσωσε 4 δραπέτες από το να πυροβοληθούν. Μία εξ αυτών ήταν έγκυος 3 μηνών. Ένας δυτικός τουρίστας τους μαγνητοσκόπησε καθώς κολυμπούσαν στο Σπρί, ακριβώς στο κέντρο του Βερολίνου. Οι συνοριακοί φρουροί στο σκάφος περιπολίας δεν τόλμησαν να ανοίξουν πυρ, μήπως και χτυπήσουν κάποιο δυτικό τουρίστα. Το να διαπεράσεις το τείχος πλέον χρειαζόταν υψηλού επίπεδου εφευρετικότητα. Ο Ίνγκο Μπέθκε, στα αριστερά, δραπέτευσε το 1970, ενώ εργαζόταν σαν συνοριακός φρουρός. Ο νεότερος αδελφός του, ο Χόλγκερ, ήταν ακόμα στην Ανατολή. Τα αδέλφια διάλεξαν ένα σημείο όπου το τείχος περνούσε ακριβώς στο μέσον ενός δρόμου. Το δυτικό Βερολίνο ήταν ακριβώς απέναντι στο δρόμο από το ανατολικό Βερολίνο. Ο Χόλγκερ και ένας φίλος του είχαν ένα σχέδιο που συμπεριλάμβανε να πετάξουν ένα βέλος πάνω από το τείχος. Ο Ίνγκο θα ήταν έτοιμος να πιάσει το βέλος πάνω από μια ταράτσα στο δυτικό Βερολίνο. Είχαμε τη λήξη την καθετή γύρω από ένα μπουκάλι σαμπάνια και ο φίλος μου κρατούσε το λαιμό του μπουκαλιού και έριξα. Η μια πλευρά της καθετής ήταν δεμένη στο βέλος και η άλλη ήταν εδώ. Ξετυλίχθηκε από το μπουκάλι και κατορθώσαμε να καλύψει μια μεγάλη απόσταση με αυτό. Η καθετή ήταν συνδεδεμένη με ένα ατσάλινο καλώδιο. Κρεμαστήκαμε από το ατσάλινο καλώδιο με μικρούς τροχαλίες που είχαμε προετοιμάσει από πριν. Ξεκίνησα πρώτος και 2-3 λεπτά αργότερα με ακολούθησε ο φίλος μου. Και ο Ίνγκο και ο Χόλγκερ δραπέτευσαν. Τώρα σκόπευαν να εκμεταλλευτούν ένα κολοσιαίο σοβιετικό μνημείο στο Ανατολικό Βερολίνο για να σώσουν τον νεότερο αδελφό του, τον Έκη. Ήταν το 1989. Αυτή θα ήταν μια από τις τελευταίες αποδράσεις και σίγουρα μια από τις πιο ευφυείς και τολμηρές. Ήδη είχαμε κάποιες ιδέες στο πώς να βγάλουμε τον Έκη, 5 χρόνια πριν δραπετεύσουμε. Ένα πρωινό, ο Ίνγκο και ο Χόλγκερ απογειώθηκαν στον ουρανό του Δυτικού Βερολίνου σε δύο πολύ ελαφρά αεροπλάνα. Το κάθε αεροπλάνο κουβαλούσε και μια βιντεοκάμερα για να καταγράψει την περιπέτεια. Η αποστολή ήταν να πετάξουν πάνω από το τείχος και να σώσουν τον Έκη. Όλοι είχαμε φορητό ραδιοτηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Ίσως η απόσταση να ήταν πολύ μεγάλη ή να μεσολαβούσαν πολλά εμπόδια μεταξύ μας. Απλά δεν μπορούσαμε να έχουμε μια ραδιοεπικοινωνία. Έπρεπε να είμαι εκεί κάθε φορά, ελπίζοντας ότι θα έρθω. Το σύνθημα του Έκη ήταν το εμπόδιο ξεμπόδιο. Άκουσα το περίφημο εμπόδιο-ξεμπόδιο μόνον όταν και οι δύο ήταν ήδη στον αέρα. Το τείχος ήταν μπροστά και από την άλλη πλευρά το ανατολικό Βερολίνο. Ήρθαν πάνω από τα δέντρα, ήμουν πολύ συγκινημένος και ρώτησα αν έπρεπε να βγω και μου είπαν όχι ακόμα.
Ο Χόλγκερ έκανε γύρους, ενώ ο Ίγκο προσγείωσε το αεροπλάνο του. Φοβόμουν τόσο πολύ ότι θα έφτανε η αστυνομία και ότι κάποιος θα με είχε δει ή θα με είχε ακολουθήσει. Φόρεσε το κράνος σου. Ήμουν πιο νευρικός από τον Ίγκο. Εκείνος κράτησε την ψυχραιμία του. Τα πάντα έγιναν τόσο γρήγορα. Περάσαμε πάνω από τα δέντρα. Ο Χόλγκερ είχε μείνει στον αέρα και τώρα πετούσε πίσω μας. Δεν είχαμε ποτέ δοκιμάσει ξανά να πετάξουμε πάνω από μια πόλη. Μόνο πάνω από δάση είχαμε πετάξει. Το να βρεις το δρόμο σου εδώ ήταν κάτι το διαφορετικό. Ξέραμε ότι πρέπει να πηγαίνουμε κατά μήκος του τείχους και θα συναντούσαμε τη Βουλή. Τα τρία αδέλφια κατευθυνόντουσαν προς το ξεχωριστό Reichstag, το κτίριο της Γερμανικής Βουλής. Το γρασίδι που περιτριγύριζε τη Βουλή θα ήταν η λωρίδα προσγείωσης των αδελφών. Μετά από 16 λεπτά στον αέρα, το ταξίδι είχε τελειώσει. Προσγειωθήκαμε στη Βουλή και ήμουν τόσο ευτυχισμένος. Βγήκα από το αεροπλάνο, που στην ουσία δεν ήταν παρά ένα κάθισμα, μια υπτάμενη καρέκλα. Γονάτισα και φίλησα το έδαφος και είπα, δεν το πιστεύω, τα καταφέραμε. Ο Ίγκο και ο Χόλγκερ έβγαλαν έξω τον Νέκη το 1989. Το κόμμα πανηγύριζε τα 40 χρόνια στην εξουσία. Ο Έρικ Χόνεκερ ήταν τώρα ο ηγέτης του κόμματος. Ο Χόνεκερ ήταν ο υπεύθυνος της εφαρμογής της απόφασης του Ούλμπριχτ να χτιστεί το τείχος. Τώρα ανακοίνωσε ότι το τείχος θα κρατούσε για άλλα 100 χρόνια. Πάντα πιστεύω ότι το τείχος δεν θα έπεφτε. Είδα ο ίδιος το πόσο καλά έγινε και πως συνεχώς γινόταν όλο και πιο τέλειο. Για μένα ήταν ξεκάθαρο. Ο Χόνεκερ είχε δίκιο. Θα κρατούσε άλλα 100 χρόνια και ακόμα παραπάνω. Αλλά η Ουγγαρία, μια από τις συνεργάτιδες της Ανατολικής Γερμανίας στην Ανατολική Κομμουνιστική Ευρώπη, αφαιρούσε τα εμπόδια προς τη Δύση. Το σιδηρούν παραπέτασμα εξαφανιζόταν γρήγορα. Οι Ανατολικογερμανοί πάντα είχαν το δικαίωμα να ταξιδεύουν σε άλλα κομμουνιστικά κράτη του Ανατολικού Μπλοκ. Τώρα μπορούσαν να ξεπεράσουν το τείχος με το να ταξιδέψουν προς την Τσεχοσλοβακία, μετά στην Ουγγαρία και από εκεί να περάσουν από τα ανοιχτά πλέον σύνορα στην Αυστρία και από εκεί στη Δύση και στην Ελευθερία. Η Ανατολική Γερμανία έκλεισε τα σύνορά της με την Τσεχοσλοβακία. Στην ουσία απομονώθηκε από τον 20ο αιώνα. Και αυτή η γενναιότητα των ανθρώπων, που ποτέ δεν ήταν τόσο γενναίοι όσο τώρα. Και από την ώρα που άρχισαν να σκέπτονται και να ενεργούν για τον εαυτό τους, στην ουσία οδήγησαν στο τέλος του καθεστώτος. Η απόλυτη ειρωνία ήταν ότι ένα κράτος που διοικείται από πλήρη γραφειοκρατία νικήθηκε και τελικά καταστράφηκε από ένα γραφειοκρατικό λάθος. Και το λάθος έγινε ως εξής. Ο αρχηγός της κυβέρνησης της Ανατολικής Γερμανίας πίστεψε ότι για να αποτρέψει το ανερχόμενο κύμα της διαφωνίας θα άνοιγε το τείχος και θα άφηνε τον κόσμο να βγει έξω. Αλλά αυτό θα έπρεπε να ρυθμιστεί δεόντως. Θα έπρεπε να πας σε ένα αστυνομικό τμήμα να πάρεις βίζα και άδεια. Και το έδωσε αυτό σε έναν άνδρα που τον έλεγαν Γκούτερ Σιαμόουσκι, που ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου και του είπε, στη νυχτερινή σου συνέντευξη τύπου ανακοίνωσε αυτό. Ο Σιαμόουσκι, επειδή βιαζόταν, δεν το κοίταξε. Και στο τέλος της συνέντευξης τύπου είπε, παρεπιπτόντως υπάρχουν νέες ταξιδιωτικές οδηγίες. Και τους ενημέρωσε ότι οι Ανατολικογερμανοί στο μέλλον θα μπορούν να ταξιδεύουν. Και ένας Ιταλός δημοσιογράφος είπε, πότε. Και ο Σιαμόουσκι είπε, όχ, και έψαξε να βρει το χαρτί που δεν είχε διαβάσει και κοίταξε και είπε, από ό,τι ξέρω, άμεσα. Αυτή ήταν μια ιστορική νύχτα. Η κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας ανακοίνωσε ότι οι πολίτες της Ανατολικής Γερμανίας μπορούν να περάσουν από το τείχος, ξεκινώντας από αύριο το πρωί, χωρίς κανένα περιορισμό. Ο Χάραλντ Τζάγκερ
ήταν υπεύθυνος για το σημείο ελέγχου της Bornholmer Strasse. Άκουσε τα νέα καθώς έτρωγε το βραδινό του. Σχεδόν πνίγηκα. Έφυγα από την καντίνα για να πάρω οδηγίες από τον ανώτερό μου και να μου πει τι ακριβώς συνέβαινε και τι σήμαινε αυτό για μας. Αυτό που σήμαινε ήταν ότι οι Ανατολικογερμανοί που είχαν δει τη συνέντευξη τύπου ζωντανά από την τηλεόραση άρχισαν να μαζεύονται στα σημεία ελέγχου, στην αρχή κατά δεκάδες, μετά κατά εκατοντάδες και μετά κατά χιλιάδες. Ο ανώτερός μου με φώναξε και μου είπε ξανά ότι μόνο αυτοί οι πολίτες που έχουν συμπεριφερθεί προκλητικά τους επιτρεπόταν να φύγουν. Βέβαια, οι Ανατολικογερμανοί που ήταν εκεί παρατήρησαν ότι σε κάποιους επιτρεπόταν να περάσουν το τείχος και ότι σε κάποιους άλλους όχι. Εξαιτίας αυτού η κατάσταση χειροτέρεψε και ο κόσμος έγινε πιο επιθετικός. Ήταν τότε που αποφάσισα να αφήσω τους συναδέλφους μου να ανοίξουν τα σύνορα και να αφήσουν όλο τον κόσμο να περάσει απέναντι. Τα εμπόδια εξαλείφθηκαν γύρω στις 10:30 μετά μεσημβρίας. Δεν υπήρξαν περαιτέρω έλεγχοι και οι Ανατολικογερμανοί στην ουσία ξεχύθηκαν στο Δυτικό Βερολίνο. Καθώς οι Ανατολικογερμανοί κατευθυνόντουσαν προς τη Δύση, οι υπόλοιποι άρχισαν να διαλύουν το τείχος. Μια και έσπασε το τείχος, το καθεστώς που το έφτιαξε δεν μπορούσε να επιβιώσει για πολύ. Για ένα διάστημα, η κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας διατήρησε μια σκιώδη ύπαρξη, σφραγίζοντας τα διαβατήρια των πολιτών όπως περνούσαν μέσα από το άνοιγμα του τείχους. Αλλά σε λιγότερο από ένα χρόνο, η Ανατολική Γερμανία εξαφανίστηκε. Οι Βερολινέζοι από την Ανατολή και τη Δύση μαζεύτηκαν στην καρδιά της πόλης να πανηγυρίσουν την Ένωση της Γερμανίας. Το Βερολίνο δεν ήταν πλέον διαμελισμένο. Κανείς δεν ξέρει με ακρίβεια πόσοι πέθαναν προσπαθώντας να δραπετεύσουν από το Ανατολικό Βερολίνο. Αλλά περισσότεροι από 100 έχασαν τη ζωή τους στο τείχος. Στο Βερολίνο, μέρος της λωρίδας του θανάτου, έχει παραμείνει και τώρα μοιάζει με έρημη γη. Αυτό που έχει μείνει σήμερα από όλη την κατασκευή είναι ο δρόμος περιπολίας των συνοριακών φρουρών. Οι Βερολινέζοι κάνουν βόλτα με τα μοτοποδήλατά τους και περπατάνε με τα σκυλιά τους κατά μήκος του τείχους. Εδώ είμαστε μετά από μια δεκαετία και ακόμα παραπάνω από την κατάρρευση του τείχους. Ακόμα υπάρχουν δύο ξεχωριστές κοινωνίες εκεί. Προσπαθούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Πρέπει να ξεπεράσουν διαφορές 28 χρόνων. Πολλοί στην Ανατολή ακόμα αμήνονται του τείχους. Αισθάνθηκαν ότι προσπάθησαν να δημιουργήσουν το σοσιαλισμό, να απαλλαχθούν από αχρία αγαθά και να αφαιρέσουν το φόβο και τη φτώχεια από τις ζωές όλων. Ήταν ένα θαυμάσιο ιδανικό και αισθανόντουσαν ότι μόνο με την ύπαρξη ενός τείχους θα μπορούσαν να το προσπαθήσουν. Αλλά κάτι πήγε πολύ πολύ στραβά. Αφήγηση, Θέμης Ψυχογιός. Τεχνική επεξεργασία, Στούντιο Τρίτον.